φιλοξενείται στο θεατρική παράσταση του 3ου Γυμνασίου Πτυχικής «Η Βαλίτσα», την οποία επιμελήθηκε η μουσικός του σχολείου μας, κυρία Δήμητρα Σγιώνα. Η Βαλίτσα αντιπροσωπεύει το ψυχικό και συναισθηματικό μας κόσμο. Είναι όλο αυτό που κουβαλάμε, είναι τα όνειρά μας για το αύριο. Τη χοροδία και τη θεατρική μας ομάδα τη δημιουργήσαμε τη φετινή σχολική χρονιά. Λειτουργήσαμε συμπεριληπτικά, καθώς στην παράσταση συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων με διαφορετικές προσωπικότητες, επιδόσεις, δυνατότητες και δεξιότητες, οι οποίοι συνεργάστηκαν για ένα κοινό σκοπό, την υλοποίηση της παράστασης. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Κλικής για την παραχώρηση του συνεδριακού κέντρου και την οικονομική στήριξη. Το Διευθυντή του σχολείου μας, κύριο Λιναρδάκη Ιωάννη, που στάθηκε αρρωγός στην προσπάθειά μας, τη Βιοτεχνία Τροφίμων Παρπαρά, Δημητρά, για την καθοριστική για μας χορηγία. Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Κλικής. Τον κύριο Χαραλαμπίδη Κωνσταντίνο για την βιντεοσκόπηση. Και τον κύριο Σαλονική Διωάννη που θα παίξει ηλεκτρική κιθάρα μαζί μας. Τον κύριο Θεσουλίδη Αρσένη. Το κατάστημα αθλητών ΣΤΕΠ. Τους συναδέλφους, κυρία Φουντουκίδου, κυρία Ζηρίδου, κύριο Σιόρ και κύριο Αντωνιάδη. Ευχαριστήσουμε τις μαθήτριες Αρβανιτοπούλου Παναγιώτα, Γεωργιάδου Ευτυχία, Τόφη Άνια, Χρυσοχοίδου Σελήνη, που ομόρφωνε την παράστασή μας και τα χορευτικά τους. Και φυσικά ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα για να μας στηρίξετε. Των περισσότερων παιδιών που θα είναι εδώ πάνω, ένα δυνατό χειροκρότημα.
φιλούς μας καλεσμένους. Καλησπέρα κύριε, καλώς ήρθατε στο ποψινό μας επεισόδιο. Είστε ο... Είμαι ο Κόρμιος. Λοιπόν κύριε Κόρμιε, φαίνεστε όλα τα καλά. Πείτε μας, πώς πήρε την απόφαση να έρθετε απόψε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν δήλωσα εγώ τη συμμετοχή μου, αλλά η κοπέλα μου. Είναι σίγουρη για μένα και για την επιτυχία μου. Άρα, γνωρίζατε ότι θα έρθετε απόψε εδώ, μέχρι να σας εκδηλώσουμε. Όχι, το ήξερα, γιατί μου το είχε πει ότι θα το κάνει. Άρα δεν ήταν ένα μία σας. Γιατί. Τίποτα, δεν έχει σημασία. Λέω, πείτε μας, τι είναι αυτό που πιστεύει η κοπέλα σας για εσάς, ότι θα σας κάνει να κερδίσετε το απόψινό μας γραφείο. Ποιος, εγώ. Εγώ στύπω την πέτρα και την κάνω ζουμί. Αλλά και το σώμα μου φυσικά και τα μετάλλια μου. Τα έχω χτίσει όλα αυτά μόνο μέσα σε 3 χρόνια. Από τότε που ξεκίνησε ο COVID. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεστε πολύ γυμνασμένος. Δεν έλεγα ότι ασχολείστε όλη σας τη ζωή. Μα δεν ζούμε πια στο μεσαίωνα. Να τρέχω όλη μέρα και να γυμνάζομαι. Πλέον υπάρχουν απίστευτα συμπληρώματα. Πέτρο, τουμπανί, φρυξίνι, σκοτίνι, κρεατίνι και κάνω και λίγα βάρη. Βέβαια, εμένα το έχω και το DNA μου. Μάλιστα. Και σε ποιο μάθημα λοιπόν έχετε τόσες διακρίσεις? Δεν είναι αθλήματα ακριβώς. Στο strongfit και στο bodybuilding. Δεν έχει νόημα πλέον να ασχολείσαι μια ζωή με ένα άθλημα. Και ίσως κάποια στιγμή πάρεις μέρος σε αγώνες. Είναι δυνατόν να αγωνίζεσαι με άλλους 100 αθλητές για ένα μετάλλιο και μέχρι να φτάσει σε ένα πανελλήνιο να έχουν περάσει άλλα πόσα χρόνια και άλλα τόσες αγώνες? Όχι φίλε μου, πρέπει να είναι το τώρα, το σήμερα, η αμεσότητα. Και γιατί πιστεύετε ότι αξίζεται το σημερινό μας γραφείο? Μα επειδή κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει να αλλάξει το σώμα του και να κάνει σαν το δικό μου σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Μετά από πολύ καιρό.
Λοιπόν, PlayStation 6, τα δύο μου iPhone 16 Pro Max, AirPods. Έχω τη μεγαλύτερη συλλογή των πιο σύγχρονων video games. Ακόμα, έχω τα μεγαλύτερα σκορ στο Fortnite και στο LoL και τα διατηρώ για περισσότερο από ένα χρόνο. Wow! Εσείς, πρέπει να ασχολείστε όλες κάθε μέρα. Μα και μόνο μέρα φυσικά. Κοιμάμαι ελάχιστα. Ω, μα φυσικά, η μαύρη κύκλη, οι κινητήρες της Κίνας είναι εμφανής. Συνεχίζω. Κοιμάμαι ελάχιστα. Αλλιώς θα αναρρυπτήσεις από Snapchat, Instagram, TikTok και γενικά μένω πίσω. Δεν γίνεται να μένεις πίσω. Είμαι τουλάχιστον 20 ώρες τελεμένος τη μέρα. Να μιλάτε που δεν θα κατάφερα ποτέ. Δεν μπορεί και ο καθένας. Χρειάζεται μεγάλη αφοσίωση. Τι θες να πεις ότι εμείς δεν ξοδεύουμε χρόνο? Μα τι λες, ξέρεις πόσους χρόνους χρειάζεται για να ετοιμαστώ? Εγώ. Ωραία, φίλια. Συγγνώμη για την παράληψη. Δεν σκεφτήκαμε. Είστε. Είμαι η Κιντάσιαν, όπως λέμε η Κατάσιαν. Μα όλα φυσικά δεν μπορεί να με έχετε ακούσει ποτέ. Είμαι η πιο γνωστή influencer, life coach, body, Einstein. Έχω εκατομμύρια followers σε όλο τον κόσμο. Φωνάζουνε κύκλοι. Για εντυπωσιάστε μας λοιπόν με τη δική σας βαλίτσα. Θα ξεκινήσω από τις μεταμορφώσεις. Λοιπόν, εδώ βλέπετε την άθλια φωτογραφία μιας κυρίας. Τώρα δείτε εδώ. Αυτό έγινε με την εφαρμογή Photomaker. Οι προτάσεις για τα φίλτρα ήταν δικές μου. Δεν είναι εκπληκτικό? Θα συνεχίσω με μια νέα δική μου πατέντα. Το σφινοπόδιλο. Μα όχι, φυσικά, αυτό που μπορείς να κάνεις με αυτό. Μπορείς να φτιάξεις τα χείλη σου τουλάχιστον τριπλάσια. Και αυτό εδώ το ρούχο, δικό σου είναι. Είναι ένας από τους άμεσους στόχους μου. Θα έχω τη μικρότερη περίμετρο μέσης παγκοσμίως και θα γραφτώ στα βιβλία Guinness. Wow! Επίσης, δημιουργήσει σειρά με δικές μου κρέμες καλλιτικών. Μπορεί να κρατήσει το δέρμα αφιτωμένο για 3 τουλάχιστον ώρες. Παπούτσια, ρίχτα, αρώματα, πλεφαρίδες, εσόρουχα, μαγιό και ετοιμάζω και πιτζάμες. Εγώ, μπορεί να μην έχω πτυχία, όμως σίγουρα με γνωρίζει περισσότερος κόσμος από τους υπόλοιπους. Και η διαφήμιση μπορεί να γίνει καλύτερη δυσφήμιση. Με προσβάλλεις, δεν κατάλαβα. Σας παρακαλώ να προχωρήσουμε. Μας πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος, βλέπετε. Καλησπέρα, και στο τελευταίο κύριο. Παρακαλώ, περάστε. Λοιπόν, εσείς είστε, ο? Εγώ είμαι ο Πλουτέρ. Ίσως πολλοί να με γνωρίζουν γιατί εργάζονται σε κάποια από τις επιχειρήσεις μου. Και πείτε μας, κύριε Πλουτέρ, εσείς πώς θα μας εντυπωσιάσετε απόψε? Όπως βλέπετε, σας έχω φέρει ό,τι έχω αποκτήσει και επενδύσει. Έχω στην κατοχή μου 107 κατοικίες σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις οποίες 28 παραθαλάσσιες, 48 εργοστάσια, 10 ξενοδοχεία από τα οποία τα 6 είναι δάστερο, 6 εστιατόρια με 2 μισελέν και πολλά άλλα. Μα πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη περιουσία. Έχω 78 από τα πιο γρήγορα μάξια στον κόσμο, 6 θαλαμίδους, 4 αεροσκάφη. Μα τι δουλειά κάνετε? Είμαι εισοδηματία. Ο παππούς μου ήταν ο δούλος του Σεντελινάρδιος, ο Τρίχος. Πιστεύω λοιπόν ότι η μονική της σήμερα, γιατί κανένα άλλο πράγμα δεν έχει αξία εκτός από την ακίνητη περιουσία. Όλα τα άλλα χάνονται. Άνθρωποι πεθαίνουν. Τα κορμιά και η εμφάνιση με τα χρόνια αλλάζουν. Τα εργοστάσια όμως και τα χτίσματα μένουν για πάντα. Πραγματικά αυτό είναι απίστευτο. Δεν έχω ξαναγνωρίσει άνθρωπο με τόσο μεγάλη ακίνητη περιουσία. Προλαβαίνετε άραγε να τα χαίρεστε όλα αυτά. Έχουμε μία ακόμα συμμετοχή. Κύριε, συγγνώμη, ποιος είστε? Εγώ. Μα εσείς φυσικά, πείτε μας το όνομά σας. Αντρέ. Λοιπόν, κύριε Αντρέ, θα θέλαμε να μας πείτε τι βρίσκεται μέσα στην παρέλθα σας. Χαίρεστε, κύριε μου, είστε αστυνομικός. Αστυνομικός! Μα όχι, βέβαια. Βρίσκεστε στην CTV και στην εκπομπή εντυπωσίασέ μας. Πείτε μας, τι έχετε στην παρέλθα σας και μπορεί να διακρίσετε το καρδιό μας. Συγγνώμη, δεν ξέρω πώς βρέθηκα εδώ. Μάλλον κάπου έχασα τον δρόμο. Πραγματικά δεν έχω κάτι να αξίζει να σας δείξω ότι δεν είμαι κανένα σημαντικό εδώ. Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αφού βρίσκεστε εδώ, μας δίνετε η ευκαιρία να δούμε τι βρίσκεται στην παλίτσα ενός ανθρώπου που δεν είναι σημαντικός. Πραγματικά δεν έχω κάτι να σας δείξω. Εδώ μέσα έχω μόνο κάτι που μου δίνει ζωή. Το ελιξίδι της ζωής μου. Τι
ένα απλό σκέπασμα να τα χαίρομαι. Ένα ελιξίδιο ζωής και νεότητας. Μα αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Παρακαλώ! Μην δίνετε σημασία. Ανοίξτε την παραστάση και παρουσιάστε το. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Μα κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
αλήθεια είναι ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Σίγουρα, γι' αυτό δεν μιλάει πολύ και έφυγε τρέχοντας για να μην φανερώσει τον αυτό τα αυτοί και το σκεπάσουμε. Μην ανησυχείτε, μπορώ να το σωλήσω το πρόβλημά μας. Ίσως το όνομα και τα ρούχα του να είναι καμουφλάς. Αλλά εγώ μπορώ να βρω πραγματικά ποιος είναι. Θα ψάξω αμέσως το στίγμα του στο διαδίκτυο. Τα θεά φορούντες και περιοδικής ομιλούντες. Καμουφλάς! Δεν μπορεί κανείς που να αναπιστέψει ότι βλέπουν τα μάτια μου. Πιστεύετε δηλαδή πιο εύκολα στην υποκρισία. Τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτό που σας κάνει εντύπωση. Ένας απλός άνθρωπος είναι που πρέπει να καταλάβω στην εκπομπή. Δεν θέλω να φανερώσω τον κόσμο ότι είμαι στην βαλίτσα του και είχε κάθε δικαίωμα. Εσείς φανερώνετε όλοι, έστω την μισή αλήθεια στους άλλους. Δείχνετε ποιοι πραγματικά είστε, τι σκέφτεστε, πώς νιώθετε. Για ποιο πράγμα κατηγορείτε τον Ανδρέα. Μπορεί να μεταφέρει στην βαλίτσα του συμβόλαια, αλλά σημαντικά πολλοί από αυτούς το παίζουν φυγή, αλλά έχουν περιουσίες. Ναι, ναι, το κάνω αυτό. Για να μην φανερώσει ταυτότητά του και για φοραπαλλαγή. Είπε ότι μέσα στην παλίτσα του έχει ένα ελιξίδιο. Τι είναι ελιξίδιο αυτό. Ελιξίδιο. Ουσιαστικό ουδέτερο γέννηση. Στα γαλλικά ελιξίδια, στα αρχαιολογικά ξηρό, σημαίνει φάρμακο το οποίο υποτίθεται θεραπεύει όλε τι ασθένειε. Όλε τι ασθένειε. Τι φάρμακο είναι αυτό. Δεν έχει βρεθεί ακόμα τέτοιο φάρμακο. Ίσως είναι κάτι άλλο. Λέτε να είναι. Να εμπορεύετε ανθρώπινα να γίνουν την άνοιγμα τη βαλίτσα. Αχ, και μόνο στην ιδέα! Δεν βρήκα τίποτα γι' αυτόν. Λες και δεν υπάρχει. Είναι η πρώτη φορά που αναζητώ κάποιο στο διαδίκτυο και δεν βρίσκω απολύτως τίποτα. Φανταστείτε πόσο καλά κρύβει το στίγμα του. Κάνει. Τα στοιχεία είναι αρκετά. Πρέπει να κρύβει. Βασικά, η κλειδαριά δεν είναι και καμιά σπουδαία. Με ένα τσιμπιδάκι και ένα απλό. Πάντως, αν την ανοίγαμε, δεν θα είχαμε καμία αμφιβολία για το τι μπορεί να κρύβει. Ο κόσμος ίσως να έχει δίκιο. Μπορεί να κρύβει κάτι επικίνδυνο. Ίσως να είναι θέμα ζωής και θεμάτων για κάποιον. Ορίστε τα έργα μου στο παιδιά. Μια σάρκο! Δεν καταλαβαίνω. Ποιος είναι εδώ. Είναι στα Ισπανικά. Ασενιόρο Τρε, να σου πω αν πάνε να κρατήσε. Στον κύριο Τρε, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Ορίστε, σας το είπα. Κοιτάξτε πόσες φωτογραφίες. Σίγουρα κάτι τρομάει. Γιατί να έχει τόσες φωτογραφίες παιδιών. Δηλαδή, θέλει να πει το ότι... Δεν θέλω να είμαι καθήκοντος. Ποιος ο λόγος. Τι χρειάζεται δηλαδή. Πάντως, εγώ δεν σκέφτομαι αρνητικά για κανένα. Πιστεύω πως είναι όλο φάνερο. Εκμεταλλεύω τα παιδάκια! Ότι που θέλω να φανταστώ με τη ρόλο! Όχι, όχι. Κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Όλες οι κάρτες είναι σε άλλες γλώσσες. Αυτή εδώ είναι στα γαλλικά, αυτή στα πορτογαλικά. Αυτή γράφει σε σκοστά τη ζωή μου. Αυτή δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Υπάρχει με τόσο στα γαλλικά. Ακούστε. Αλλά το λαλαχή του φύγει κάτι στη λαχάδη, κούντου μάτου μουνά. Δηλαδή, η μοναδική επίδραση από τον πόλεμο είναι σαν να είσαι και πολύ την ημερομηνία σου. Μα πώς δεν συγχωρείς τα αραβικά. Η δεκά μου ήταν από τη Σιλή. Πάντως, ίσως πρόλαβα να διαβάσω τι είναι ευχαριστήριο. Σταματήστε! Μάλλον κάναμε λάθος. Ακούστε! Από νωρίς αντιλήφθηκα ότι εσείς γεμίζετε το μαγικό κουτί και είστε αγωνιστικό σαν βασίλης. Σε κότε εδώ στην Αιθιοπία. Μα ποιος ήταν τελικά, Βαλέ. Πατρέ, ετών 38, εύκολος Γάλλος, σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Στα ταξίδια που έκανε, δίμενε μόνο σε πολύ τελή ξενοδοχεία. Συντηρούσε πανάκριβο αυτοκίνητο και ό,τι άλλο ήταν αφορεστή κάποιος, το σάβαζε σε αντιθετικό. Ιανουάριος 2010. Ο Αντρέα επιστρέφει σπίτι του από τη συνηθισμένη του έξω. Στο κεφαλόσκαλο, ένα μικρό αγόρι κοιμάται σε άθλια κατάσταση. Η εικόνα που αντίκρισε δεν ήταν τίποτε άλλο από αυτές που διαβάζουμε όχι μόνο στα παραμύθια, αλλά και στις εφημερίδες. Η ιστορία με τον μικρό Ντάρεν, τη στιγμή που ο Αντρέα έχει χάσει τον πατέρα. Έτσι,
ο Αντρέα αποφάσισε να ταξιδέψει την πατρίδα του μικρού. Όμως, το ταξίδι αυτό δεν τελείωσε ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Αντρέα ταξιδεύει από πόλη σε πόλη, προσφέροντας βοήθεια και με αυτόν τον τρόπο γεμίζει την καρδιά του.
είναι όμως για την περιέργεια. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τις υποθέσεις των άλλων όταν δεν αισθάνονται καλά με τις δικές τους. Η δικιά μου ιστορία δεν είναι και καμιά σπουδαία. Ένας απλός άνθρωπος είμαι που χρόνια προσπαθούσα να γίνω κάποιος άλλος. Ήμουν εξαρτημένος στο να δημιουργήσω την εικόνα ενός επιτυχημένου και ευτυχισμένου ανθρώπου. Καλά. Δεν μπορούμε να είμαστε και όλοι επιτυχημένοι. Εγώ προσπαθούσα να έχω τη πιο καλοπληρωμένη δουλειά, ένα μεγάλο σπίτι, ένα πολύ τρελέ αυτοκίνητο και τόσα πράγματα ανούσια. Ανούσια γιατί τελικά δεν ήμουν ούτε ευτυχισμένος ούτε ευχαριστημένος με αυτά. Αυτό που έμαθα τα τελευταία χρόνια είναι ότι η ξύρα τρώει τα φυτά, η σκουριά το σίδερο, αλλά η ψευτιά τρώει την ψυχή. Συγγνώμη, Ευρύ, αυτό που κάναμε ήταν απαράδεκτο. Δεν ξέρω τι μας έπιασε. Βλέπω, βρήκατε το φιτζάν. Έμαθα όμως και ένα ακόμα σημαντικό πράγμα. Το καλύτερο συνοδευτικό για ένα φιτζάντσα είναι ένας καλός φίλος. Να σας πω κάτι. Έχω μια απορία. Διαβάσαμε σε ένα γράμμα σας. Συγγνώμη για την αδιαφυσία δηλαδή. Αλλά τι είναι το μαγικό κουτί? Το μαγικό κουτί. Τίποτα σημαντικό. Το κουτί που έφερε τα περισσότερα χαμόγελα που έχω δει. Ένα καρτό που το κουτί ήταν μαγικό. Σε ένα χωριό της Αφρικής τους είπα την ιστορία με τον Άγιο Βασίλη. Κάθε παιδί έγραφε στο γράμμα την επιθυμία του, την έρευνα στο κουτί και την επόμενη μέρα πραγματοποιούσαν. Τι μπορούσε να ικανοποιήσεις σε μία μόνο μέρα όλες τις ευχές των παιδιών? Μα τι νομίζεις ότι ζητούσες τις εικόνες της Αιθιοπίας στα παιδιά? Άλλες ένα ψωμί για την οικογένεια, άλλες τετράδια και μολύβια για να μάθουν να γράφουν, άλλες παπούτσια για να πηγαίνουν στο σχολείο και πολύ μα πολύ συχνά ένα μπουκάλι καθαρό νερό. Ναι, απλά νερό. Ήταν Χριστούγεννα. Και το μόνο που νοιαζόμασταν ήταν το ποιο θα αγοράσει το πιο ιδιαίτερο και άχρηστο δώρο στον άλλον. Εκατομμύρια λαμπιόνια στόλιζαν την πόλη και ξόδευαν περισσότερο ρεύμα από ό,τι ξοδεύουν μια ολόκληρη χώρα στην Αφρική. Τότε ένα βράδυ συνέβησαν όλα. Βρήκα ένα αγόρι στην πόρτα μου. Ένιωσα ντροπή για εμάς τους ανθρώπους. Το σπίτι μου σφίχτηκε. Χρειάστηκαν απλά 2 μέρες να βγάλω εισιτήρια, να μαζέψω όσα χρήματα μπορούσα και να κατέβω στην Αιθιοπία. Τα υπόλοιπα μάλλον τα διαβάσατε. Τελικά αυτό νόμιζες πραγματικά ελιξίριο ζωής. Ότι σου δίνει ζωή αυτό που κάνεις. Βοηθάς ανθρώπους που έχουν ανάγκη χωρίς αντάλλαγμα. Φυσικά και παίρνω αντάλλαγμα. Ένα χαμόγελο, ένα ευχαριστώ, μια αγκαλιά. Για αυτούς τους ανθρώπους πολλές φορές είσαι η μοναδική τους ελπίδα και εισπράττεις το πιο σημαντικό, αγάπη. Καλό θα ήταν να το δοκιμάσετε καμιά φορά, θα δείτε, θα σας ανεβάσει στα σύννεφα. Yeah.
να ζητήσει τα απαντήσει. Λοιπόν, στη βράση όλα το σίδερο. Για να δούμε, μπορεί να υπάρξει μαγικό κουτί για μεγάλους. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει η Βασίλισσα, έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ. Άλλωστε δική μου ιδέα ήταν. Λοιπόν, μαγικό κουτί, θέλω να μου πεις αν η πορεία που ακολουθώ. Αν νιώθεις ότι χάθηκες, μπορείς να επιστρέψεις στην αρχή, να θυμηθείς το λόγο που ξεκίνησες. Τι απάντηση είναι αυτή? Αυτό δεν χρειάζει κανένα νόημα. Δεν είπα ότι χάθηκα. Δες τη θετική πλευρά. Ήρθες να παίξουμε με το κουτί και το κουτί λειτουργεί. Λοιπόν, θα δοκιμάσω κι εγώ. Σε μένα δεν μου λείπει τίποτα. Έχω απίστευτα πολλούς φίλους, έχω όσο ελεύθερο χρόνο θέλω και έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη. Με την εικονική πραγματικότητα μπορώ να είμαι όπου θέλω, όποτε θέλω. Για να δούμε τι απάντηση θα δώσει σε μένα. Σύμβη Σαμάρι, άμα. Άσε το, είναι λατινικά. Αν θέλεις να σε αγαπούν, να αγαπάς. Οι απαντήσεις είναι άσχετες. Είστε σίγουροι? Πώς περιμένετε να πάρετε απαντήσεις σε ψεύτικες ερωτήσεις? Πρέπει να σκεφτείτε ποιοι νιώθετε, ποιοι πραγματικά είστε. Εδώ δεν είναι διαγωνισμός του, ας πούμε, πιο σημαντικού ανθρώπου. Εδώ μιλάμε για σχέσεις, ελπίδες, όνειρα και απογοητεύσεις, οράματα αλλά και πικρές αλήθειες του ανθρώπου. Μήπως το κουτί θέλει να σου πει να βγεις εκεί έξω, στην αληθινή ζωή, να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Να, ίσως μερικές φορές να μου λείπει το άκουσμα, η μυρωδιά, να μου λείπει η γεύση, η ήχη. Εντάξει, αφού μιλάμε για αλήθειες, κι εγώ κουράστηκα πια. Κουράστηκα να πεινάω μόνιμα, να βάφω από το τέλειο που ξυπνάω, να πονάω κάθε φορά που κάνω μια επέμβαση. Κουράστηκα να χαμογελάω σε όλους και το πραγματικό μου όνομα είναι Ελένη. Ναι, ένα απλό συνηθισμένο Ελένη. Α, και ήθελα να γίνω σχεδιάστρια ρούχα. Δεν ξέρω τι έγινε κι άλλαξε την πορεία. Μάλλον γι' αυτό το κουτί σου είπε να ξαναγυρίσει στην αρχή. Ναι, αλλά φαίνομαι έτσι όπως πραγματικά είμαι. Σίγουρα πολύ δεν θα με συμπαθούν και δεν θα τους αρέσω. Τότε καλύτερα να τραβήξεις τον δικό σου τρόπο. Καλύτερα να χάσεις αυτούς παρά τον εαυτό σου. Εμένα πάντως, μου αρέσει πολύ το Ελένη. Τέτοιο σώμα. Είναι επίπονο να το πεις, αλλά αυτό αρέσει οι γυναίκες. Να σου πω κάτι, πώς θα εξηγήσει βέβαια. Εμένα ποτέ δεν μου άρεσε να φουσκωθεί. Όσο κι αν κουράστηκα να παλεύω, πρέπει να κρατήσω αυτό το σώμα με οποιοδήποτε κόστος. Λέω κόστος, γιατί ένας φίλος μου έχασε και τα δύο του νεφρά από αυτές τις ουσίες. Αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ δεν έπαθω τίποτα. Αφού είπαμε, στίβω την πέτρα και την κάνω ζουμί. Η κερασιά δεν συγκρίνει τον εαυτό τους με άλλα δέντρα. Απλά ανθίζει. Ποιον είπε κερασιά? Πιστεύετε ότι μόνο εσείς έχετε προβλήματα? Ότι για μένα είναι εύκολο να μετακινούμε από πόλη σε πόλη, να μην έχω σταθερούς φίλους, σπίτι, να χάνω τόσο πολλά σε αυτή τη ζωή και να είμαι συνεχώς σε ένα βιβλίο και σε έναν υπολογιστή? Μην ξεχνάς να χαζεύεις ότι υπάρχει γύρω σου. Γιατί αύριο μπορεί να μην υπάρχουν εκεί.
καταστήματα, σπίτια, εργοστάσια, κτίσματα. Νομίζετε ότι είναι απλό. Νομίζετε ότι έχω χρόνο για ξεκούραση. Όλοι με βλέπουν μόνο στα χρήματα. Πάντα πρέπει να δείχνω δυνατός, ισχυρός και αυταρχικός. Και το κάνεις πολύ καλά. Λέω να κάνω φίλους από τότε που είμαι παιδί. Συχνά είναι το άσχημα για τη σχέση. Δεν κάνουν τα κύματα τον ωκεανό. Και σίγουρα οι σκέψεις δεν κάνουν το μυαλό. Τελικά όλοι έχουμε εξοδέψει χρόνο και κόπο σε πράγματα που δεν μας κάνουν ούτε ευτυχισμένους, αλλά ούτε χαρούμενους. Πάντα, εμένα δεν θα με πείραζε να πηγαίνω το ραδιόφωνο. Μενά, από το πώς θα το βλέπεις τι έχεις. Αν δεν προσπαθήσεις, δεν θα μάθεις ποτέ αν μπορείς να πετάξεις. Δεν πρέπει να μετανιώνουμε για το παρελθόν μας, αλλά να τα αγκαλιάζουμε. Αγαπημένο μας δάσκαλο. Τελικά, εγώ πιστεύω στο μελλοντικό μου και λέω να ξανασκεφτούμε εκείνη την πόρτα που λέγαμε. Είναι καιρός όμως που είμαστε και λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Πώς θα αλλάξουμε έτσι ξαφνικά. Ποτέ δεν είναι αργά. Αν νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη ζωή σας, τότε αναζητήστε το. Πάτε δεν θα το βρείτε ούτε στο ακριβό αμάξι, ούτε στο ακριβό σπίτι. Αυτά τα δοκίμασα. Ψάξτε αλλού. Σκεφτείτε όμως πρώτα πώς ξεκίνησε όλο αυτό. I'm falling down to call you by.
πράγμα το ξέρουμε. Το τέλειο σώμα, το τέλειο πίσιμο, το φανάρι, το μάξι, το πολυτελέστερο σπίτι, το πλούσιο βιογραφικό και πολλά άλλα. Το πιο πολλοί άνθρωποι έχουν κοινό όνειρα από το κόλλο. Πώς γίνεται, ενώ είμαστε όλοι ελεύθεροι, τελικά κανείς να μην είναι ελεύθερος και κύριος του εαυτού του. Πάλι δεν τους μιλάς, σε βαρέθηκα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λέω, αναρωτιέμαι τον λόγο που δεν εκτιμάμε όσα έχουμε και ποιοι είμαστε. Πάντα αναζητάμε πράγματα που δεν μπορούμε να αποκτήσουμε, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα είμαστε κάποιοι. Να σου πω, να σου πω. Έφερες κάτι που σε διδάξει. Μήπως θέλεις κανένα σημαίνει. Μπράβο, και εγώ να το φύγεις έτσι. Είναι η εικόνα της τέλειας που ποστάρουμε στο Instagram αληθινή. Είναι όλες αυτές οι selfie με τα χίλια αυτή την πραγματικότητα. Δεν έχω τα χαμογελά αυτόνικα. Ναι, και η άλλη. Εσένα τι σε νοιάζει, δεν φυσικά σου. Έτσι μάθουμε πια. Να δείχνουμε το πόσο τέλειοι είμαστε. Τι το κακό βλέπεις. Φτάσαμε στην εποχή που ο καλύτερος μας φίλος, ένας υπολογιστής και ένα κινητό. Ένα άψογο αντικείμενο που μπορεί να μας δημιουργεί τόσα συναισθήματα. Αυτό που κατηγορείς είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι η εφαρμογή. Μα φυσικά, σε ενημερώνει για οτιδήποτε έχεις ανάγκη. Σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις κόσμο. Να περάσεις την όμορφη σου, δεν νιώθεις μοναξιά. Να γνωρίσεις ανθρώπους. Και όλα αυτά γίνονται άμεσα. Είναι άμεσα, όμως δεν είναι αληθινά. Δεν θέλω να προσπαθώ να φτιάξω κάποιον που να μου νοιάζει, αλλά να μην είμαι εγώ. Να έχει το τέλειο σώμα, το απίστευτο χαμόγελο, να είναι χαρούμενος με πολλούς φίλους. Ξεχάσαμε να μιλάμε μεταξύ μας. Βλέπω παιδιά στον δρόμο και δεν ξέρουν τι και πώς να παίξουν. Και τι θέλεις λοιπόν, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να γυρίσουμε στον άνθρωπο του σπηλαίου. Άρα να έτσι ρε παιδιά, να κλείσουμε κινητά και τηλεοράσεις και να αρχίσουμε να παίζουμε πεντόπολη συνέντη. Εγώ θα σταματήσω. Θα σταματήσω αυτό το ξέφερο κυνηγητό. Από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ. Μόνο εγώ. Το δικό μου σώμα, το δικό μου πρόσωπο, η δική μου ζωή, η δική μου ιστορία. Αυτή είναι η δική μου κορίτσα. Τότε χρυσό μου πρέπει να αλλάξει τελείως ζωή. Θα καταδέχει μια μονόχρωμη όπως σου πάντα. Μήπως τελικά αυτή είναι. Μήπως είναι η απομόνωση που έχει μετατρέψει την οθόνη σε διαμάτηση τη διευκαιρία.
αυτό όταν εμείς το θελήσουμε. Τα νέα φανάρια σε πόλεις πολλές παίρνουν κάτω στο πεζοδρόμιο, επειδή κοίταξε ψηλά. Παλιά οι χιλιάδες λέγανε, πήξε, πάτα με το κεφάλι ψηλά χαμαρωτά. Δεν είδες τις αμυγδαλιές που έβγαλαν τα πρώτα τους άνθρωπους. Έχετε άνοιξη. Ο κόσμος είναι όμορφος. Απλώς πρέπει να μάθεις να κοιτάς γύρω σου. Ούτε καν στα μάτια σε αυτό. Τι συνήθισες. Είναι καθημερινά σου. Σε τηλεόραση, στο ηλεκτρονικό σου παιχνίδι, στο κινητό σου.
να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήρθατε. Ένα σύντομο λόγο από το Σεβασμιότατο μας που μας έκανε την τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας. Χαρούμενος κι εγώ όπως όλοι σας, θα ήθελα λίγο να είμαι εξομολογητικός. Η σημερινή μου βαλίτσα είχε μία σύσκεψη η οποία κράτησε περισσότερο, γι' αυτό και ήρθα 9 η ώρα. Πληροφορήθηκα βέβαια την αρχή την οποία παρακολουθήσατε και έλαβα γνώση για το περιεχόμενο της κάθε βαλίτσας η οποία παρουσιάστηκε. Είδα όμως εκτελήσονται τα γεγονότα στην τελευταία βαλίτσα. Και είμαι χαρούμενος διότι σκέφτηκα ότι εγώ στην ηλικία των παιδιών επέλεξα στην δική μου βαλίτσα να βάλω την Καινή Διαθήκη και τον Χριστό. Είμαι χαρούμενος διότι σαν Μητροπολίτης σας ανάλαβα μια σημαντική αποστολή να συνεχίσω ένα ουσιαστικό έργο και μιας και ο φίλος μας μίλησε για τα παιδιά στην Ουγκάντα, εμείς στην Αιθιοπία, σε εμείς θα πάμε φέτος στην Ουγκάντα για 10 ημέρες, 30 Ιουνίου με 10 Ιουλίου. Θα δούμε παιδιά τα οποία βοηθούμε εκεί. Σκεφτείτε, αναλαμβάνοντας ένα παιδί στην Ουγκάντα με 150 ευρώ το χρόνο, έχει την στολή του σχολείου του, τα βιβλία του, τα χαρτικά του και φαγητό κάθε ημέρα. Φέτος κάναμε ένα πηγάδι σε μία άλλη περιοχή της Ουγκάντας με 1.600 ευρώ και δώσαμε την ευκαιρία στους χωρικούς να έχουν στο κέντρο του χωριού τους νερό. Θα λειτουργήσουν εκεί και θα βαφτίσουμε πολλά παιδιά. Είναι χαρές αυτές, ανάμεσα σε πολλές άλλες χαρές που η προσφορά και η αγάπη προς τον πλησίον σε γεμίζει. Και αυτό στην προσωπική μου βαλίτσα λέγεται Χριστός και Καινή Διαθήκη. Θα ήθελα να το ευχηθώ για όλους μας, να το ευχηθώ για όλα τα παιδιά, τα οποία ψάχνουν κάτι πολύ σημαντικό. Και στη ζωή, επειδή υπάρχει και άσπρο, υπάρχει και μαύρο, θα ήθελα να παρακαλέσω να βάλουμε και ενδιάμεσα χρώματα, διότι και το ίντερνετ και το κινητό και ο υπολογιστής όλα κρύβουν την αξία τους στην χρήση τους και η σωστή χρήση των πραγμάτων οδηγεί μέσα σε όρια που πρέπει να υπάρχουν πάντοτε, οδηγεί σε μια καλύτερη προοπτική ζωής. Τα όρια όμως για να τα βάλεις οφείλεις να έχεις αξίες εσωτερικές για να καταλαβαίνεις πότε ξεπερνάς ένα όριο το οποίο σε πάει στον όλεθρο ή σε πηγαίνει σε κάτι πολύ πολύ σημαντικό και όμορφο. Και το όριο στο κινητό είναι πολύ σημαντικό, μας το έδειξε και το μικρό βιντεάκι το οποίο είναι βραβευμένο και το οποίο είχαν την ευφυή ιδέα τα παιδιά να το συμπεριλάβουν στην παράστασή τους. Όλοι απορροφημένοι στο κινητό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει όριο. Και να ξέρετε, πνευματική ζωή σημαίνει ύπαρξη ορίου, γιατί αυτό μας περιχαρακώνει στα σημαντικά στοιχεία της ζωής μας. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά τα οποία είχαν μια πολύ σημαντική συνεισφορά με το κέφι τους, τη δημιουργικότητά τους, την αγάπη τους σε αυτό το οποίο έκαναν. Θα πρέπει να τα χειροκροτήσουμε όλοι μαζί αφού πρώτα χειροκροτήσουμε την κινητήρια δύναμη της παράστασης αυτής η οποία ονομάζεται Δήμητρα Ζιώβα. Ένας σημαντικός, καλός δάσκαλος δίνει πολλά στοιχεία στα παιδιά μας και έχουμε ανάγκη, όπως έχουμε ανάγκη από σημαντικούς και καλούς ιερείς, σημαντικούς και καλούς εργάτες, σημαντικούς και καλούς σε κάθε υπηρεσία, έτσι με έχω ανάγκη από καλούς και σημαντικούς δασκάλους, διότι η καθηγήτρια απέδειξε ότι οι ώρες της όχι μόνο ήταν χρήσιμες, αλλά επαυξημένες με αγάπη και με ενδιαφέρον, έδωσαν ένα στίγμα στην ψυχή των παιδιών το οποίο θα μείνει ανεξάντλητο. Εύχομαι λοιπόν καλό καλοκαίρι με μεγάλη δημιουργία και του χρόνου πάλι εδώ να σας απολαύσουμε.